την ένταξη ιδιωτών και συνταξιούχων γιατρών στο ΕΣΥ με σύμβαση πλήρους ημερικής απασχόλησης, μετακινήσεις γιατρών με επιπρόσθετη αμοιβή, άμεση επαναπροκήρυξη των θέσεων που έχουν καταστεί άγονες και την παροχή οικονομικών και επιστημονικών κινήτρων για όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ. Αυτά μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν στη διάρκεια σύσκεψης στα γραφεία της ΔΥΠΕ με τη συμμετοχή των διοικητών του νοσοκομείου του νησιού και εκπροσώπων των ιατρικών συλλόγων Κρήτης σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τα τεράστια προβλήματα στον χώρο της δημόσιας υγείας. Δυστυχώς η διοίκηση της ΔΥΠΕ και οι ιατρικοί συλλόγοι επέλεξαν συνομιλητές, δεν είμαστε ανάμεσα σε αυτούς. Μας αγνόησαν θεωρώντας ότι προφανώς οι εργαζόμενοι και οι γιατροί που δουλεύουν στη δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν λόγο για αυτά που συμβαίνουν στο χώρο εργασίας τους. Όπως και να έχει, βγήκε ένα δελτίο τύπου από την ΥΠΕ, η οποία αναμασάει τα ίδια και τα ίδια μέτρα, δεν προτείνει τίποτα καινούργιο, τίποτα ουσιαστικό, και αυτό που έχουμε να πούμε είναι πολύ απλά ότι όσες φορές κανείς και να χτυπήσει το κεφάλι του στον τοίχο, πάντα το κεφάλι θα σπάει και ποτέ ο τοίχος. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν πρόκειται να έχουν απολύτως κανένα αποτέλεσμα. Για έναν ουσιαστικό διάλογο έκαναν λόγο με κοινό δελτίο τύπου οι ιατρικοί σύλλογοι της Κρήτης, αναφέροντας ότι εισακούστηκαν οι προτάσεις των συλλόγων για εθελοντική μετακίνηση των γιατρών με ταυτόχρονη χορήγηση οικονομικού κινήτρου. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις καταγράφονται και από την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Ηρακλείου και Νομού Ρεθύμνου, αλλά και από το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή, κάνοντας λόγο για αποτυχημένες προτάσεις, οι οποίες θα διωγγώσουν τα προβλήματα στην ίδια εφιαλτική κατάσταση στα νοσοκομεία. Είδαμε στο δελτίο τύπου της υγειονομικής περιφέρειας να επαναλαμβάνονται οι γνωστές αποτυχημένες προτάσεις, οι οποίες μας έφεραν στο σημερινό αδιέξοδο. Ουσιαστικά είδαμε ότι θα συνεχιστούν οι αναγκαστικές μετακινήσεις γιατρών, ότι θα συνεχιστούν τα εντέλεστε για εξουθενωτική υπερεργασία, ότι θα συνεχιστούν τα μπλοκάκια και μάλιστα εμπλουτιζόμενα και με συνταξιούχους γιατρούς, ότι δηλαδή θα συνεχιστεί και θα αναπαραχθεί η διαλυτική κατάσταση που ζούμε και δεν έχουμε να περιμένουμε παρά μόνο μεγαλύτερα διέξοδα. Αφενός αποτελεί ένα σήμα προς τα νέους επιστήμονες που φεύγουν επαναπατρισμού, αυτό ότι βάζουμε ξανά τους συνταξιούχους στο εργασιακό χώρο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι, φανταστείτε, στο νοσοκομείο Χανίων, παραδείγματος χάρη, που έχουν χειρουργηθεί, που έχουν παραιτηθεί 4 υπηρετούντες χειρουργοί, να πάει κανείς με ένα τροχαίο στις 3 ώρα τα ξημερώματα και να δει μπροστά του και να τον χειρουργήσει ένας γιατρός που είναι 70 χρόνων και περισσότερο. Εγώ δεν θα το ήθελα. Τελικά αποδείχθηκε ότι αυτή η σύσκεψη που έγινε ήταν ένα μνημείο κοροϊδίας, το ξαναλέω, υποκρισίας και απόδειξης ότι αν ο λαός μας και οι υγειονομικοί δεν μπουν μπροστά και να βάλουν ένα φρένο, ότι θα συνεχιστεί αυτή η βάρβαρη, απάνθρωπη πολιτική οργανωμένα μετά το 15 και μετά από την πλατιά σύσκεψη που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε, θα πραγματοποιήσουμε και κινητοποιήσεις. Όπως τονίζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Ηρακλείου, το μοναδικό μέτρο που περίμεναν να ανακοινώσουν και δεν το έκαναν θα ήταν η δέσμευση και άμεση πάυση των υποχρεωτικών μετακινήσεων του τύπου εντέλεση των γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από νομό σε νομό, ώστε να ανακοπεί το κύμα παρετήσεων που διωγγώνει περαιτέρω το πρόβλημα. Αυτό που ήλπιζα από τη θεσινή συνάντηση είναι να σταματήσουν τα εντέλεστε, γιατί διωγγώνουν το πρόβλημα μέρα με τη μέρα.